Πριν ξεκινήσουμε να ανοίγουμε την ατζέντα της ημέρας, θα σας πάμε κυρίες και κύριοι ένα μεγάλο, ένα μακρινό ταξίδι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, που σήμερα θα αρχίσουν να τρέχουν εξελίξεις, καθώς ο Πρωθυπουργός φτάνει εκεί. Βεβαίως. Και αύριο είναι προγραμματισμένη η συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν. Εκεί λοιπόν στη Νέα Υόρκη. Ο απεσταλμένος μας Γιώργος Παπακοσταντίνου βρίσκεται εκεί, οπότε έχει να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ. Καλημέρα από την Ελλάδα, Γιώργο. Αυτά είναι. Καλό σας βράδυ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Μεγάλο Μήλο, από την Νέα Υόρκη. Εδώ που πριν πάμε στα κάτι μας, να πούμε ότι αποκαθίσταται και λιγάκι η κανονικότητα, με δεδομένο ότι το απόγευμα αφήχθηκε στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν, για να απευθύνει την ομιλία του στη 78η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η παρουσία, όπως αντιλαμβάνεστε, περιόρισε δραματικά τη ζωή εντός της Νέας Υόρκης με αποκλεισμούς κυκλοφορίας. Και από εκεί πέρα λοιπόν στα καθ' εμάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τετάρτης στις 6 ώρα Ελλάδος, 11 η ώρα Νέας Υόρκης, αναμένεται να συναντηθεί για δεύτερη φορά μέσα σε 2 μήνες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Συνολικά αυτή θα είναι η 6η συνάντηση από το 2019 που θα έχουν οι δύο ηγέτες. Είναι ξεκάθαρο, Γιώργο και Άννα, ότι αυτή η συνάντηση για την ελληνική πλευρά τουλάχιστον είναι ένα σημείο ελέγχου, ένα σημείο χρονικού ελέγχου, προκειμένου να επαναβεβαιωθεί, να διαπιστωθεί η βούληση της τουρκικής πλευράς να συνεχίσει σε αυτή την ρότα που έχει χαραχτεί μετά τον Βίλνιους κυρίως, τη ρότα με τα ήρεμα νερά, με την απόσταση από την επιθετική ρητορική, αλλά είναι ένα ζητούμενο και αυτό, την βούλησή της να προχωρήσει ο πολιτικός διάλογος με τον οποίο έχουν επιφορτιστεί να τρέξουν και να προετοιμάσουν το έδαφος οι δύο υφυπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου από ελληνικής πλευράς και ο κύριος Τσαγατάη, ο κύριος Μπουράκ Αλμπαράκ από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι το βασικό, αν θέλει, ζητούμενο. Ταυτοχρόνως βέβαια θα στηθεί και ακόμη ένα τραπέζι του ελληνοτουρκικού διαλόγου μέσα στον Οκτώβριο, αυτό που αφορά στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εκεί είναι και το ζητούμενο βέβαια, η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Αυτό αναζητείται μέσα από όλες αυτές τις επαφές. Και από εκεί πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το αργότερο στα τέλη του έτους η ελληνική πλευρά έχει προτείνει και μια σχετική ημερομηνία. Αναμένεται να διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας. Πρέπει πάντως να σας πω ότι η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στο τουρκικό σπίτι. Αυτή η πτυχή, αν θέλετε, της νέας συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο, τουλάχιστον για την ελληνική πλευρά, από ακόμη ένα δείγμα της προσπάθειας να δημιουργηθούν συνθήκες κανονικότητας στις σχέσεις των δύο χωρών. Μάλιστα. Τώρα, οι συνεργάτες οι οποίοι θα είναι μαζί τους, εκτός από τους υπουργούς εξωτερικών, οι οποίοι θα είναι τον κύριο Φιντάν και τον κύριο Γεραπετρίτη, είναι Γιώργο ή... Είναι οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι, Γιώργο. Από ελληνικής πλευράς η διπλωματική σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυρία Άννα Μαρία Μπούρα, και από την πλευρά του Ταγίπ Ερντογάν, ο κύριος Τσαγατάη Κιλίτς. Είναι και αυτός ένας από τους διάβλους επικοινωνίας που υπάρχουν. Πάντως πρέπει να σου πω ότι μετά και τα μηνύματα που εξέπεμψε προκαταβολικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ αναφορικά με αυτήν τη συνάντηση και στις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα λίγες ώρες νωρίτερα εδώ στη Νέα Υόρκη, που διοργανώθηκαν από την πλευρά των ομογενειακών οργανώσεων της ελληνικής διασποράς και παρευρέθηκαν αντί του Πρωθυπουργού η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα που εκπέμπονται και από την ελληνική διπλωματία, ότι δηλαδή αυτή η προσέγγιση αποτελεί μια προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όμως σε κάθε περίπτωση σε αυτά τα τραπέζια του ελληνοτουρκικού διαλόγου και πολύ περισσότερο σε αυτό που ενδεχομένως να στηθεί αφού διαπιστωθεί μια υπαρκή πρόοδος. Δεν υπάρχει περίπτωση να τεθούν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Αυτή ήταν και η χαρακτηριστική αποστροφή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην εκδήλωση που σας προανέφερα. Νομίζω ότι αυτή η ατάκα μαζί με την ατάκα ότι η Χάγη είναι ακόμα πολύ μακριά είναι αυτές οι οποίες έχουν δώσει τον τόνο. Λοιπόν. Άρα βλέπουμε, Γιώργο μου, ότι υπάρχει επιφυλακτικότητα. Έτσι και το μικρό καλάθι με το οποίο λοιπόν η Αθήνα πηγαίνει για αυτή τη δεύτερη συνάντηση μετά την Λιθουανία με τον Τούρκο Πρόεδρο. Σωστά. Πάμε βήμα-βήμα, πάμε να διατηρήσουμε αυτά τα ήρεμα νερά. Αυτό το κλίμα αποκλιμάκωσης που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες.
να αποκτήσει μια συνέχεια. Και ζητούμενο είναι βέβαια να διαπιστωθεί η τουρκική συνέπεια. Άλλωστε η Άγκυρα γνωρίζει ότι εκτός από την προσέγγιση με την Ελλάδα αναζητά, τουλάχιστον αυτό εκπέμπεται δημόσια από την τουρκική ηγεσία, η προσέγγιση με τη Δύση, τόσο με την Ευρώπη όσο και με το ΝΑΤΟ. Και αυτό που εκπέμπεται από ελληνικής πλευράς είναι ότι και αυτή η προσέγγιση περνάει μέσα από τις καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κυρίες και κύριοι, ο απεσταλμένος του Action 24 στη Νέα Υόρκη, από τη Μεγάλη Νερατζιά, Γιώργο, στην Ηρώδου του Αττικού, στο Μεγάλο Μήλο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλημέρα από Αθήνα. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι.